Είναι οικογένειες που έχουν επιλεγεί από εμάς και οικογένειες που ζουν κοντά μας. Άνθρωποι που βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και που χτύπησαν την πόρτα του τον κόσμο και μας κάνουν την τιμή να μας εμπιστευτούν ουσιαστικά τη ζωή τους. Τους καλύπτουν οι ιατροφαρμακευτικά, τους καλύπτουν τα έξοδα του σπιτιού, τα τρόφιμα. Είναι δικές μας οικογένειες. Και αυτό που κάνουμε σήμερα έχει δύο. Γίνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί, επειδή το προσφυγικό είναι στο προσκήνιο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια άλλη κρίση που υπάρχει και έχουμε ανθρώπους που πρέπει να βοηθάμε. Και να θυμόμαστε εμείς και να θυμίσουμε ότι επειδή υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανάγκη, ο καθένας αυτές τις μέρες μπορεί να κάνει κάτι για το διπλανό. Το 80% των προγραμμάτων γιατρών του κόσμου αφορούν Έλληνες, ανθρώπους που ζουν εδώ. Επειδή όλο αυτόν τον καιρό μιλάμε για τους πρόσφυγες, να μην ξεχνάμε ότι έχει μια μεγάλη σημασία γιατί δεν θέλουμε να επιτρέψουμε σε κάποιους να στρέψουν τους φτωχούς εναντίον των φτωχών. Άρα εδώ έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο εμείς. Ωραία. Συμπληρωματικά, αν δεν λαμβάναν αυτή τη βοήθεια από εσάς, από τέτοιες πρωτοβουλίες, ποια θα ήταν η μοίρα αυτών των ανθρώπων? Θα σας πω τι μου είπε ένας από αυτούς που ήρθαν τις οικογένειες, ότι όπως και πέρυσι θα πήγαινα να το δω πώς είναι να μην αρνεί ολόκληρο στην αγορά. Οι περισσότεροι από αυτούς στερούνται ακόμα και τα βασικά τρόφιμα. Το να χαμογελάσουν λίγο αυτές τις μέρες, να πάρουν λίγο κουράγιο, αξίζει όσο αξίζει και μια έντονη φροντίδα.